Λοιπόν, πάλι εδώ είμαστε στο Red Main Castle. Ο Μικολάς, Μικολάς. Και πάμε για ακόμα μία φορά. Ο επιμένων πάντα. Βασικά αυτό είναι βλαγία. Δεν κερδίζουμε πάντα. Πάμε να αντιμετωπίσουμε πάλι. Εδώ. Τη φασούλα. Το Λέοντα. Τον έχουμε τώρα, ρε μπρο. Τον έχουμε τώρα, ρε μπρο. Κοίτα, μπορεί να είμαστε λίγο... Δεν βγαίνει με τίποτα εδώ, ρε φίλε. Είμαι under level σίγουρα. Μάλλον. Αλλά με λίγο... τακτική... μπορεί και να τους βγάλουμε. Λέω εγώ τώρα. Το Red Main Castle το βλέπω στους εφιάλτες μου. Oh, πραγματικά δεν ξέρω τι να κάνω. Θα βγάλω το θυμό μου σε αυτούς εδώ τους μουρμπάδες. Θα βγάλω τον επικό θυμό μου σε σένα, βρε! Ναι, η σκέψη είναι να βρούμε ρούνους. Να φαρμάρουμε κάπως. Μήπως λέμε τώρα κάποια στιγμή κάνουμε κάποιο level up. Δεν έχει νόημα τώρα να πολεμάμε τους πεπέγγες. Έτσι λέω εγώ. Τώρα θα δούμε. Διεξερεύνηση, το δύσκολο κομμάτι της εξερεύνησης. Έχουμε αφήσει βέβαια και κάποιες εκκρεμότητες. Κάτσε καλά, τις οποίες θα τις ολοκληρώσουμε. Τώρα αυτά εδώ θα με διαλύσουν, αυτά είναι πολύ overpowered, πολύ OP τα βλέπω αυτά. Εδώ τα σκηνικά και τα σχετικά. Δεν έφτανε το ένα λεοντάρι, βάλανε δύο λεοντάρια. Έτσι, λεοντάρι με λεπίδι. Λεοντάρι με λεπίδι στο καροτίδι. Οχ. Μήπως ή άλλως έχω 7 φλασκιά, ο πανάτος. Κάτω στον προκολόσκι. Κάτσε καλά. Κάτσε καλά, μπρο. Κάτσε ρε. Δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του. Κοίτα, πρέπει να αναβαθμιστεί σίγουρα το όπλο. Το Claymore. Τώρα κάνω άλλο οπλάκι. Μπορεί και να αλλάξουμε και οπλάκι σε κάποια φάση. Απλά έχω δει έχει και πολλά καλά όπλα με μαγεία. Με intelligence, faith. Τα οποία δεν τα έχω. Το build μας είναι strength. Επομένως δεν μπορώ τώρα να κάνω κάποια αλλαγή. Μεγάλη. Θα πάμε με σωστάκι, με μιλή κλασικό, ωραίο δυνατό. Βασικά για να πω και την αλήθεια, δεν έχω... Τώρα μαζεύουμε ρούνους, έτσι. Αυτή είναι η αποστολή μας. Ρούν. Μαζεύουμε ρούνους. Για να πω την αλήθεια, μαγεία δεν έχω παίξει ποτέ. Ούτε στα Dark Souls. Καλά, σώσα νιουγκέν για να έχω κάνει ειδικά στο 3, στο Dark Souls. Πάντα έπαιζα με μυλή. Πάντα έπαιζα με σπαθιά. Και ξύλο και οτιδήποτε τέτοιο. Από εδώ κάτω, να... θα φύγουμε από εδώ, από το κάστρο. Έχουμε περιοχές που δεν έχουμε ανακαλύψει. Πάντα έπαιζα με μυλή, άρα είναι μια καλή ευκαιρία.
στο δεύτερο run να κάνουμε ένα ωραίο μπιλντάκι, αφού το ψάξω πρώτα βασικά, με μάγο και τα λοιπά, γιατί έχει ωραία σπαθάκια, ωραία όπλα, ωραία σκηνικά έτσι με μαγεία. Και εφόσον το παιχνίδι σου δίνει αυτά τα mechanics, πρέπει να τα χρησιμοποιήσεις. Σωστό. Αλλιώς δεν θα στάνει. Εμείς απλά εδώ τώρα εγώ κάνω τη ζωή μου πιο δύσκολη. Αυτό. Απλά μ' αρέσει να παιδεύομαι. Κάνω τη ζωή μου πιο δύσκολη και παίζω μιλή μόνο ξύλο. Ενώ το παιχνίδι σου λέει, μπρο, υπάρχουν και άλλα πράγματα που μπορείς να κάνεις εδώ, εκτός από το ξύλο. Τώρα θα μου πεις, έτσι έχω μάθει. Έτσι έχω μάθει, πάρε και το άλογο. Να παίζω με μιλή. Με strength, dexterity και τέτοια κόλπα. Τα faith και τα intelligence και αυτά δεν τα έχω ανεβάσει σε κανένα μουράν. Σε κανένα in-game. Αλλά νομίζω το Elden Ring είναι μια καλή ευκαιρία. Τώρα βέβαια αυτό είναι το πρώτο playthrough. Στο δεύτερο θα είμαστε πολύ πιο ψηλιασμένοι και πολύ πιο έτοιμοι. Τι κάνω, τι κάνω. Για να ανταποκριθούμε. Και μάλλον θα πάμε για... Θα πάμε σίγουρα για τέτοιο. Θα παίξουμε κάθε, θα το ψάξω αρχικά πρώτα. Γιατί έχει ωραία, έχει stuffs που πετάς εκεί πέρα, που πετάς πράγμα, είναι ωραίο. Έχει και κάτι σπαθάκια τα οποία δουλεύουν με μαγεία, με faith, με intelligence. Λοιπόν, εμείς θα πάμε τώρα εδώ. Θα πάμε εδώ, ωραία. Και έχει αρκετά τέτοια οπλάκια, τα οποία μπορούμε να τα εκμεταλλευτούμε. Όχι από εδώ, γιατί να πάω. Οχ, τι κάνω, τι κάνω, είμαι χαζός. Δεν μπορώ να αλλάξω ποτέ το άλογο. Είμαι άλογο, είμαι άλογο, είμαι άλογο. Δεν μπορώ να αλλάξω ποτέ το άλογο. Δεν ελέγχεται εύκολο, ειδικά άμα τρέχεις, έφυγε, έφυγε. Δεν υπάρχει τέτοιο. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε τις ψυχές μας. Εδώ το πόρταλ βλέπω είναι κλειστό. Από ό,τι είδα, το πόρταλ αυτό σχετίζεται με το quest της Rani. Το οποίο ακολουθεί στα επόμενα επεισόδια. Θα πάμε μπροστά εκεί. Τώρα εγώ έχω μια περιέργεια για εδώ. Και δεν νομίζω, εδώ πεθαίνεις απλά, δεν έχει κάτι να πέσεις. Εκτός αν ο Μιαζάκι έχει βάλει κανένα κόλπο. Λοιπόν, φεύγουμε, έχουμε από εκεί πέρα περιοχή που δεν έχουμε ανοίξει. Οπα, προσοχή με το άλογο, Μπρόκο, Προκολόφσκι. Τι κάνει το άλογος. Εδώ πέρα καλό είναι απλά να κάτσεις και οι άλλοι να παίρνεις ψυχές, ε. Αλλά μέχρι να σκοτωθούν αυτοί μεταξύ τους. Εδώ πέρα είναι απλά να κάνεις ένα καφέ και να τους κοιτάς, αλλά πόσες ψυχές θα μαζέψεις. Είναι και αυτό. Λοιπόν. Ναι. Τι έλεγα. Ξέχασα και τι έλεγα. Λοιπόν, μου αρέσει το ψαχτήρι εδώ, γιατί μου αρέσει το open world. Που έχει. Πάμε, ήρθε η ώρα σου. Αρέσει που το παιχνίδι είναι μεγάλο. Μ' αρέσει που ανεβάζει τη δυσκολία μόνο με μιλή. Μ' αρέσει και αυτό.
Αλλά και το άλλο θα είχε πλάκα, θεωρώ. Και πάλι δεν θα ήταν εύκολο. Μπορεί να ήταν λίγο πιο εύκολο. Και πάλι θέλει πάλι σκύλο. Δεν είναι άσκυλο. Ειδικά αν είσαι άντερ level. Όπως είμαι εγώ. Εγώ πήγα σε αυτή την περιοχή την κόκκινη, όντας άντερ level. Πού πας βρε καραμίτρα. Κάναμε ένα σφάλμα εδώ, το οποίο δεν θα το ξαναεπαναλάβουμε. Τώρα ξέρουμε. Τώρα, έλα το έχουμε. Τώρα γνωρίζουμε βασικά τα κολπάκια εδώ του Elden Ring. Άρα στην κόκκινη περιοχή θα πάμε μόνο. Άντε, γεια. Sober Smithing Stone 4, παρακαλώ. Beast Blood και Old Funk. Old Funk. Μάλιστα. Epic σκηνικά. Και εδώ έχει ντροπάκι Beast Blood. Μια χαμά. Ναι. Οπα, πήραμε και ψυχή έτσι. Τώρα εδώ κάτω δεν ξέρω πώς πας βασικά και αν πας, γιατί έχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κόκκινης περιοχής το οποίο είναι αυτή η άμμος κάτω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε γιατί νομίζω έχουμε αφήσει κάποιο σημείο που δεν έχω πάει εδώ. Από εδώ έχουμε, φάγαμε και αυτό. Από κάτω τους είδαμε όλους. Κάστρο μπήκαμε, κομπλέξ. Νομίζω κάποιο σημείο έχουμε αφήσει από εδώ. Ας το πάμε από ευθείες. Κάπου δεν έχουμε μπει εδώ. Είπαμε θα κάνουμε καλό ψαχτήρι όσο μπορούμε βέβαια. Εδώ το είχα πάρει το σίτερ. Ναι. Άρα η κόκκινη περιοχή είναι για να έχεις λίγο. Για να έχεις λίγο power εδώ. Εμείς είμαστε τώρα λίγο level. Εμείς είμαστε χαμηλά στα levels, λίγα HP, λίγο endurance. Καλά για το FP δεν το συζητάω. Για το. Όχι, έχει μια εκκλησίτσα εκεί, αριστερά. Που δεν έχω πάει. Νέα ανακάλυψη, νέες περιπέτειες, με ακολουθεί, ό,τι και να κάνω. Α, φεύγει τώρα. Άσε μας πουλί. Άσε μας πουλί. Το πουλί δεν με ακολουθεί, εντάξει. Άρα κόκκινη περιοχή αποφεύγω. Αυτό πρέπει να το θυμάμαι για το δεύτερο run που θα κάνω. Το οποίο θα είναι online και περιμένουμε και το επικό DLC το καλοκαίρι. Ωραία, τι θα γίνει. Ωραία, τι θα γίνει. Θα ματώσουμε. Ωραία σκηνικά εδώ. Εντάξει, ούτως ή άλλως με έχετε βαρεθεί να τα ακούω αυτά. Να τα λέω αυτά. Οπα, να το bonfire. Που το παιχνίδι είναι πραγματικά πανέμορφο. Cathedral of Dragon Communion. Ωραία, φίλε, τι έχει εδώ. Να τα είδες. Ένα μικρό κομματάκι του χάρτη μπορεί να έχει μια ολόκληρη περιοχή που δεν φαντάζεσαι εσύ. Ακραία σκηνικά. Τι level είμαι. 56 είμαι level. Α. Χαμηλά είμαι ακόμα. Έχω δει κάτι ακραίους με κάτι 400 level. Ancient Dragon Apostles Cookbook. Κάτσε, έναν Απόστολο δεν παλεύαμε εμείς πιο πριν. Οχ, Examine Altar. Έγινε κάτι. Τίποτα. Έγινε κάτι που δεν βλέπω. Βασικά μπορεί να έχει γίνει κάτι. Μήπως δεν έχω ενεργοποιήσει κάτι άλλο πρώτα. Λοιπόν, στα γράμματα μήπως σκρίβεται κανένας Πεπενκόπουλος. Ωραία φίλε, έχω πορωθεί με το επικό γκέιμάκι εδώ. Δεν μπορώ να σταματήσω.
Και θέλω τώρα πάλι μου ήρθε η όρεξη όχι μόνο να το τερματίσουμε, να φτάσουμε τώρα μέχρι το τέλος και να ξεκινήσω και τα Dark Souls. Τώρα θα μου πεις, αν προλάβουμε να το τερματίσουμε. Όχι. Να το ο Πεπέγκας. Άιντε γεια. Όπα ρε. Τι κάνει. Δώσου το Lion Claw. Άντε μπράβο. Αν προλάβουμε να το τερματίσουμε πριν βγει το DLC και προλαβαίνουμε να ξεκινήσουμε κάνα Dark Souls θα το κάνουμε. Διαφορετικά θα πάμε. Θα πάμε σε ρί. Και θα βγει το DLC και θα ξεκινήσουμε και το DLC. Οχ, και από εδώ έχει δρόμο. Κοίτα να δεις. Έχει τρελούς δρόμους άκουσε εδώ που δεν το φαντάζεσαι. Που λες εντάξει, εξερεύνησα την περιοχή, αλλά έχει πράγμα. Έχει πράγμα. Ο άλλος τώρα κοιτάει και κοιτάει το τοπίο θα κοιτάει. Την ομορφιά του τοπίου κοιτάει. Τώρα αυτά τα NPC νομίζουν ότι είναι ένας πραγματικός κόσμος μέσα εδώ. Ότι ζουν εκεί στο game και ξαναγεννιούνται κάθε φορά οι σκέψεις ενός game. Κάθε φορά που εγώ πηγαίνω στο Lost Grace αυτά ξαναγεννιούνται και ξαναζουν από την αρχή. Φαντάζεσαι να υπήρχε και εδώ πέρα κάποιο παρόμοιο πράγμα. Να πηγαίναμε στο bonfire και να ξαναγεννιούνταν όλοι. Να ήμασταν όλοι undead. Εδώ και τα περιοχή που έχασα. Πώς τη μίσαρα αυτή την περιοχή. Είναι μεγάλη. Είναι πολύ τεράστιος ο χάρτης. Παίζουμε ήδη πολλές ώρες. Και είμαστε ακόμα καλά. Νομίζω δεν είμαστε καν στα μισά του παιχνιδιού. Στο 1 τρίτο μπορεί. Εδώ χειρούνους. Ωραία, αυτό είναι καλό. Γιατί σιγά σιγά μαζεύω για να κάνω update. Update, upgrade και upgrade, level up. Πάντα λέω update για κάποιο λόγο. Έλα βρε τον Μπεμπέγκα που θα είναι και πίσω του. Ένα hit. Απλά μου λείπουν τα smithing. Οπα. Κάτι σκοτώσαμε τον. Σκοτώσαμε αυτόν και έγινε γίγαντας. Ακραία σκηνικά. Δεν πειράζει, θα τον φάμε. Οπα. Θα τον φάμε γιατί θέλω ρούνους. Θέλω επικός ρούνους. Οπα, οπα. Κάτσε καλά. Κάτσε καλά, προκολόκο. Μου έπαιξε καλή μπάλιτσα. Θέλω επικούς ρούνους για επικό level up. Τώρα είναι η ώρα για αντεπίθεση. Άντε πάλι, σταμάτα με αυτό το αστείο. Σταμάτα με αυτό το αστείο. Οπα. Το αποφεύγουμε like και προ. Τα προηγούμενα βέβαια τα φάγαμε like και άμα έτσι. Για να δω πόσες ψυχές θα μου δώσει ο γίγας. Τώρα είναι ώρα για επίθεση. Πάρτο. Πάρτο. Ωραίος.
Τώρα βάρα εδώ δεν έχει νόημα. Οκ, κάτι έδωσε. Βασικά έδωσε αρκετά. Οκ, δεν μπορώ να πω. Larval tier. Ναι. Καλό. Καλό από εδώ. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Κρύβεται κανένα ντροπάκι. Τώρα είμαστε στην. Άρα πρέπει να πάμε προς τα πίσω εμείς τώρα. Προς τα κάτω εκεί. Ναι. Μόνο με άλογο γίνονται αυτά. Η περιοχή είναι μεγάλη να την περπατάς, άρα πας με άλογο. Ωραία, από εδώ δεν έχω έρθει καθόλου. Οπα, να το το ντροπάκι. Να το τοπικό ντροπάκι εδώ στο άλταρ. Starlight Sword. Οκ, από εδώ. Ωραία φίλε, κοίτα το σκηνικάκι. Όμορφο. Κάπου διάβαζα σε ένα άρθρο για Elden Ring ότι λέει κάποιες περιοχές δεν τις έχουν ανακαλύψει καν οι παίχτες. Ποιες περιοχές μπορεί να είναι αυτές, θα μου πεις. Σίγουρα έχεις μισάρει κάτι. Δεν γίνεται να μην μισάρεις κάτι. Όσο σχολαστικός και να είσαι, εκτός αν είσαι... Εδώ έχει μια ακρίδα. Και περιοχή που δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ. Οκ. Α, έχει όλα αυτά τα ruins εδώ. Ναι. Εκτός αν σημειώνεις το κάθε σου βήμα. Την κάθε σπιθαμή του χάρτη. Για να ξέρεις που έχεις πάει. Εδώ πέρα μας έχει βγάλει και την ταφόπλακα. Πάνω από το Lion's Claw, άμα βλέπετε. Αυτό σημαίνει ότι μπορώ να σαμονάρω το Spirit. Εγώ έχω τον Ancestral. Τον Ancestro. Τον φίλο μας. Οπα. Κάτσε καλά εσύ έτσι. Κάτσε καλά. Κάτσε καλά αδερφέ. Κάτσε καλά. Και σκυλί. Και άγριο σκυλί. Με αυτά και με εκείνα όμως, όπα, έχουμε μαζέψει και ψυχές. Και βλέπω ντροπάκι στην άκρη. Δώσε μου drops. Δώσε μου επικά drops. Και σκυλί πάλι. Και το σκυλί μας κάνει και Scarlet Rot είναι αυτό τώρα. Είναι Bloodloss. Pets Clive. Και εδώ τι έχει. Poison Bloom. Οκ, αυτά μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για να κραφτάρουμε. Για να κάνουμε crafting. Πα. Κάτσε βρε γαρίδα, μη σε φάω σαγανάκι. Καθίστε βρε. Έπια. Έπιε το. Είναι εκνευριστικές οι ακρίδες. Δύο, όχι. Τι κάνουνε βρε, με πήγανε. Σε πιάνει μια ιδέα, έτσι. Είναι εκνευριστικές, έλα. Άιντε για. Δεν κάνω πολύ damage εγώ. Faded Ugly Flower. Αλλά νομίζω τα καταφέρουμε μια χαρά. Για αμυγλή σε δύσκολη περιοχή. Το Claymore γενικά είναι τίμιο πλάκι. Κάτι ακούω, τώρα δεν ακούω τίποτα. Λοιπόν, από εδώ δεν βλέπω κάτι συγκεκριμένο. Είμαστε εδώ εμείς, αυτό το ανοίξαμε στο χάρτη. Μυστικό στίχος δεν υπάρχει, προχωράω. Οκ. Ευθείες τώρα, ναι, ευθείες. Έχει πολύ πράγμα εδώ. Κάτι θα μισάρεις. Τόση πληροφορία, τόσο γραφικό, να το. Rot Grace.
Και εδώ αυτό είναι έπεσε από τον Γαρίδα. Ναι. Τι άλλο έχουμε εδώ? Τίποτα. Προχωράμε ευθυακά με το σκυλί εδώ να μας περιμένει. Όπα! Επίθεση από σκυλιά. Πάμε, δώστε. Τι κάνετε, βρε. Τι κάνετε, βρε σκυλιά. Σκυλί. Σκυλί. Έλα, φάτο. Πάει. Δύο. Επόμενος. Έλα, ακόμα ένα είναι και ο άλλος ο πεπέγκας εκεί με το πόζι. Τώρα έχω αρκετές ψυχές. Νάτος. Με περιμένεις, έρχομαι. Έρχομαι για επική σφαλιάρα. Για σφαλιαρίδι στα μούτρα. Ωραία, πήραμε και πίσω κάποιο φλασκί. Ωραία. Τώρα προχωράμε από εδώ. Έχει πολύ πληροφορία εδώ και από εδώ δεν πήγα, ναι. Έχει κάτι εδώ. Νάτος. Ακρίδα. Ωρε φίλε. Της έπαιξα καλή μπαλίτσα εδώ. Έχει βάλει εδώ σκυλιά. Έβαλε ακρίδες, γαρίδες. Έβαλε πολύ πράγμα. Πού πάω, λοιπόν, από εδώ δεν πήγαμε. Α, εδώ έχει Steak of Marica. Οκ. Λοιπόν, από εδώ είμαστε. Ωραία, προσπαθώ να προσανατολιστώ. Εδώ έχει το δρομάκι που ανεβαίνει πάνω. Και άλλη γαρίδα εδώ. Άσε με βρε σκύλε. Πρέπει να με φοβάστε. Είμαι ο θάνατος. Nice. Okay, τουλάχιστον σου δίνει έτσι με αυτά και με εκείνα κερδίζω. Τι κάνω, κερδίζω τέτοιο. Από εκεί το bonfire το έχω ανοίξει αυτό ή όχι? Όχι. Καινούριο. Και πιο κάτω έχει κι άλλο. Εδώ έχει το επικό σπαθί. The battle of Ionia Radahn and Malenia locked in Stalemare, then the scarlet rose blooms. Έλα. Okay. Και εδώ έχει και έναν merchant. Welcome, dear customer. Yes, right this way. Right this way. Right this way. Yes. Welcome, valued customer. Come, trade in our wandering emporium. Please, buy something. I'm hungry. I've been hungry so long. Please. Θα πάρουμε κάτι, σε έχω λυπηθεί. Τι έχεις? Τι έχεις εδώ εσύ? Poison stone. Poison stone, Ionia butterflies. Τι να πάρουμε, bro? Τι να πάρω, να πάρω αυτά. Τα preserving bolushis. Πάρε ένα εδώ. Πάρε και αυτό. Πάρε από ένα. Εντάξει, καλά είσαι. Καλά είσαι, καλά είσαι. Βασικά βλαγιά έκανα. Έχασα έτσι ρούνους, θα έκανα update. Θα έκανα level up. Από εδώ κάτω ήμασταν.
Εδώ στη λίμνη. Εδώ είναι η λίμνη. Αιώνια Swamp. Οκ. Okay. Ναι, εδώ είναι η λίμνη. Άρα εμείς πρέπει να πάμε τώρα από πάνω. Αυτό είναι το mission τώρα. Πρέπει να πάμε από πάνω. Που είδα κάτι πηγαίνει προς τα εκεί. Έχει περιοχή από εκεί. Οχ, και άλλη περασιά από εδώ. Πάρ το drop, με είδε το σκύλος. Με είδε το σκύλο. Το σκύλο. Το σκύλο, μπρε. Δώσ' του. Με τις ακρίδες, πόσες έβαλε. Και δεν έκατσα στο τέτοιο. Και δεν έκατσα. Τρία χτυπήματα είναι οι μετρίδες. Βέβαια με Lion Claw είναι δύο. Τρία ήταν. Σκέφτομαι να βάλω και κάποιο Ashes of War στο... Κι άλλες έρχονται ρε. Στο... τέτοιο, στο Claymore. Στο κλέος. Αλλά δεν ξέρω αν αξίζει τον κόπο ή αν το Lion Claw είναι καλύτερο που έχει. Νομίζω το Lion Claw είναι πολύ καλό. Την εντύπωση έχω. Έχω βέβαια κάποιους Ashes of War, όπως λέγονται, για να το βάλω στο όπλο, αλλά δεν ξέρω. Το ψάξα λίγο, δεν έβγαλα μεγάλη άκρη από την αλήθεια, guys. Από εδώ. Κάτσε μην πεις εδώ στη λίμνη γυμνός. Από πάνω, εδώ αυτό το κέρι πρέπει να ανάψω. Από εδώ πρώτα θα δω τι έχει. Μπα. Δεν φαίνεται να έχει κάτι συγκεκριμένο. Μόνο πεταλούδες, Ionian Butterflies. Μπα, τίποτα. Τι νομίζω εγώ τώρα ότι είδα. Νάτος. Νάτος ο Goldman. Πού είσαι. Οδήγησέ με στη γη της απαγγελίας. Τον ακολουθούμε πιστά. Αλλά δεν ξέρω άμα είναι καλύτερα να βάλουμε Ashes of War τώρα στο... στο Claymore μας, στο κλέος, στη δόξα. Στο δοξασμένο ξύφος μας. Όπα! Κάτσε μην χάσω τον μπρο. Αυτά τα κουνούπια είναι ενοχλητικά όσο τα πραγματικά κουνούπια. Εκεί έχει ένα φυτό κάτω. Δεν μ' αρέσει αυτό το φυτό. Θα με περάσει από το φυτό τώρα και θα... Να το, ήδη αρχίζει το φυτό. Ήδη αρχίζει το φυτό τα δικά του. Σε πιάνει μια ιδέα, θα χάσουμε τον gold. Τον gold φύλλο εδώ, το χρυσό φύλλο. Να τους μπροστά μας είναι. Scarlet Rot, δεν θέλουμε. Νάτε, εδώ με οδηγεί λογικά. Εδώ με οδηγεί ο μπρο. Ο Μπρόνσκι εδώ με οδηγεί. Ναι, σύρφης 1000%. Οκ, okay, not bad. Not bad at all θα έλεγα. Καθόλου άσχημα. Άρα μακριά και από το φυτό. Δεν μας πιάνει το Scarlet Rot. Ας τον περιμένω, αλλά δεν έχει νόημα. Ναι, εδώ είναι, εντάξει, κομπλέ. Κατακόμβει τώρα είναι εδώ, λογικά. Θέλει όμως και Stone's Ward Key.
Λοιπόν, εδώ θέλουμε λαμπίτσα. Εδώ χωρίς λαμπίτσα δεν πάμε. Να το bonfire. Gaul Cave. Καλό. Βρήκαμε και Lost Grace. Εδώ τι έχει. Rune Arc. Πρέπει να δω και που χρησιμεύουν και αυτά τα Rune Arcs. Λοιπόν, σταματάμε εδώ. Level up. Στρενκθάκι, όχι. Αχ, Vigor. Vigor, Vigor. Δίνει αρκετά, ανεβάζει αρκετά ακόμα.